Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Δώστε μας ένα λεπτό λίγο να πάρουμε μια ανάσα και να σας πούμε μετά πολλά και ωραία πράγματα. Μέχρι να γίνει αυτό, θα ήθελα να σας πω το εξής που νομίζω ότι θα χρειαστείτε αυτή τη βοήθεια. Επειδή συνήθως μετά από μια παρουσίαση βιβλίου, όταν εξηγείται το βιβλίο, υπάρχει μια μαγεία. Φροντίσαμε λοιπόν αυτή τη μαγεία μετά, αν θέλετε να την κάνετε δική σας από το βιβλιοπωλείο λοιπόν η Πένα που είναι μαζί μας εδώ και είναι και πολύ μεγάλο το γεγονός και θα είστε τυχεροί όσοι θελήσετε να αγοράσετε το βιβλίο να το υπογράψει η καλή μου φίλη η Ζήνα Κουτσελίνη. Θα ήθελα να την υποδεχτείτε γιατί είναι στον χώρο του θάματος με ένα δυνατό χειροκρότημα όλους τους προσεκτημένους μας. Ζήνα, είστε πολύ καλή και ευγενική, χαίρομαι πάρα πολύ. Να σας συστήσω λοιπόν τους προσκεκλημένους μου. Καταρχήν δεξιά μου είναι η συγγραφέας, η αγαπημένη μου φίλη Ζήνα Κουτσελίνη, για όσες δεν την γνωρίζετε. Τη βλέπετε άλλωστε στο πόστερ εκεί. Αλλά δεξιά μου ζωντανά. Δίπλα είναι το αγαπημένο πλάσμα. Τι να πει κάτι για τη Μαρία την Πεκατόρο, ότι είναι πληθωρική και αγαπημένη και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα. Ήθελα την αντρική ματιά ενός βιβλίου που έγραψε μια γυναίκα που έχει να κάνει τη τηλεόραση όμως και γι' αυτό προσκάλεσα τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη Μαρέδη, δημοσιογράφο και ξέρετε πολύ καλά τον παρακολουθείτε στην τηλεόραση του Άστρα και το ρωτήμα και γιατί είναι. Αξίζει το κόμμα. Να πω ότι όχι μόνο η φωνή του αλλά και η ηθοποιία του και ως άνθρωπος σε μαγεύει ο Θάνος ο Καλλιόρας. Και επειδή ήθελα τη γνώμη μιας γυναίκας που δεν κάνει χάρες, το διαπιστώνει κανείς και στο ρεπορτάζ της αυτό, όταν τη διαβάζεται στη Θεσσαλία. Και αναφέρομαι στη δημοσιογράφο την Τούρα και κάτω, την καλή μου φίλη που με τη Μάικη και είναι εδώ, να την εκπάρω την Τουρκουάς. Να σας πω το εξής. Τα ονόματα που θα ανακοινώσω έχουν κερδίσει από τους διαγωνισμούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα βιβλία. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Αν θέλετε, να τα πάρετε στο τέλος για να τα υπογράψει η Ζήνα. Είναι η κυρία Νάρη, η κυρία Μωραΐτου, η κυρία Ζέρβα, η Ελευθερία, η Άρτεμις, η Αμαλία, η Μαρία, η Μέρη, η Χάρης και η Δέσποινα. Δεν λέω τα επίθετα για εξοικονόμηση χρόνου. Λοιπόν, να σας πω ότι η Ζήνα κατάγεται από τη Μαγνησία, από το Βόλο, μέχρι 14 ετών έζησε στη Σκόπελο και οι γονείς της έμειναν στη Σκόπελο γιατί ασχολούνται με το εμπόριο. Η μητέρα της κατάγεται από την άλλη μεριά και ο πατέρας της από τη Σαγορά Ηλίου. Έμεινε αρκετά χρόνια βεβαίως στο Βόλιο η Ζήνα και στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να αφιερωθεί στη δημοσιογραφία. Εργάστηκε στη τηλεόραση και συνεχίζει να εργάζεται, τουλάχιστον 20 χρόνια, είπα να μην το πω αυτό, προδίδω την ηλικία βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πίσω από τις κάμερες πάντα του η Ζήνα, σπάνια από μπροστά, αρχικά ως ρεπόρτερ ενημέρωσης στο Μέγκα, για να περάσει μετά στην ψυχαγωγία, αλλά και τον Αντένα. 4-5 αργότερα ως δημοσιογράφος και εγωικών και reality εκπομπών και μετά βεβαίως ως εξαιρετικά δυναμική, αυστηρή και αγαπημένη αρχισυντάκτρια. Πέρασε στη διεύθυνση δηλαδή τηλεοπτικών προγραμμάτων μετά, τόσο στον Αλφα, αλλά και στο Alter. Η δική μου γνωριμία και ο έρωτας με την Ζήνα ήταν ακαριέρος. Κουντεφούντα όπως το είπες ακριβώς. Την γνώρισα τη Ζήνα στον Αλφα μετά από μια πρόσκληση που μου έκανε το δίδυμο Καμπουράκης και Οικονομέας. Με προσκάλεσα να σημειολογήσω τους πολιτικούς αρχηγούς λόγω των εκλογών τότε και μην προλάβοντας να βγω έξω από το στούντιο
Η κυρία Κουτσελόνη είχε δώσει εντολή να πιάσετε αυτόν τον τύπο που είναι από το Βόλο, που μιλάει περίεργα και σημειολογεί του πολιτικού. Όπως καταλαβαίνετε, όταν συζητάει ο διευθυντής ενός καναλιού, λες κάποια χαζομάρα έχω κάνει. Όταν την αντιμετώπισα μετά, χωρίς να ξέρω ότι είναι Βολιώτισσα. Με πάρα πολύ αγάπη, και έτσι λοιπόν από τότε δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ σημαντική σχέση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, και κυρίως με προστάτευσε σχεδόν από όλους και στην παρουσία μου στην Αθήνα, αλλά και στον Α που ήμουν δύο σεζόν. Η Ζήνα, να σας πω επίσης, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί αθόρυβα, εγώ όμως παίρνω να το πω αυτό, γιατί χαίρομαι για εκείνη, είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Χαμόγελου του Παιδιού για την οικονομική ενίσχυση, του οποίου διοργάνωσε πάρα πολλά φιλανθρωπικά προγράμματα. Να σας πω ότι είναι νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της εταιρείας Monitor Group. Ασχολείται με marketing, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, διαδίκτυο και άλλες συνεχείς επιχειρήσεις. Είναι φυσικά ιδιοκτήτρια του site entertv.gr και βρίσκεται βεβαίως εκεί και το προσωπικό της blog. Τώρα, όταν πήρα το βιβλίο στα χέρια, πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω δυσλεξίας. Διαβάζω περίεργα και αργό. Κατά περίεργο τρόπο όμως είναι το βιβλίο που διάβασα συνεχόμενα, χωρίς να έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να κατανοήσω τι έλεγε, και πάρα πολλά πράγματα που ήταν εξαιρετικά οικεία. Πάρα πολλά όμως. Ο δρόμος προς την αυτογνωσία είναι ο πιο δύσκολος δρόμος, όπως έγραψε και η Τούλα και κάτω στην πάρα πολύ ωραία συνέντευξη της Θεσσαλία. Ευχαριστώ, Τούλα. Να πούμε ότι η πρωταγωνίστρια, η Ευελίνα, η Βαγγελίτσα, Βαγγελίτσα από το χωριό Ευελίνα πια στην πρωτεύουσα, είναι ένα όμορφο, εξαιρετικά φιλόδοξο και θρασίδατο πλάσμα. Η ηρωίδα πρέπει επίσης να σας πω ότι από τα παιδικά της, σχεδόν από τα παιδικά της χρόνια, η μόνη της σκέψη είναι πώς θα γίνει στάρ της τηλεόρασης. Δεν υπάρχει από την πραγματικότητα, αν σκεφτείτε δηλαδή ότι ο Όμιλον στάρ ήθελε να γίνει της τηλεόρασης, με έναν άλλο τρόπο βέβαια. Να σας πω ότι η φαντασία της Ευελίνας είναι εξαιρετικά οργιώδης και όχι μόνο. Έχει αποφασίσει πως δεν θα αφήσει κανένα σε ησυχία, δεν θα αφήσει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, με οποιοδήποτε κόστος. Θέλει την επιτυχία πάση θυσία. Ο δρόμος όμως προς την επιτυχία είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εύστοχος ο τίτλος. Είτε είναι ευθύς, είτε έχει πολλές στροφές και επειδή λιγμός. Η Ευελίνα Βαγγελίτσα λοιπόν πάτησε επιπτωμάτων. Έτσι το κατάλαβα εγώ. Πάτησε όμως, ξέρετε, και την ψυχή της. Εντάξει, τη δόξα σίγουρα κατάφερε να την γνωρίσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ζήσει όσα έχει ονειρευτεί. Όταν όμως, ξέρετε, αγάπησε αληθινά από την καρδιά της, όταν πίστεψε, δεν βρήκε την ανταπόκριση. Μέγα, πολύ μεγάλο, έτσι. Έχει κεφάλαιο του βιβλίου που πραγματικά σου δίνει μεγάλη δύναμη. Γιατί θέλει να αγαπηθεί. Άλλωστε, ξέρετε, στις ζωές όλων μας, ο μόνος άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να μοιραστούμε τα μυστικά μας, είναι στις περισσότερες φορές η μάνα. Και θέλω να σας πω ότι τελικά η Ευελίνα κάνει κάτι στο τέλος του βιβλίου, που δεν θα το αποκαλύψω, αλλά σίγουρα όμως είναι ασφαλής στην επιστροφή της. Δεν θέλω να πω το τέλος. Όχι. Ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι ο πιο δύσκολος δρόμος της Ζήνας, όπως θα σας πει και η ίδια λίγο μετά, είναι η ιστορία που περιγράφει, δηλαδή, πέρα για πέρα, αληθινή. Πιθανόν, όταν θα διαβάσετε το βιβλίο, νομίσετε ότι περιγράφει αγαπημένα πρόσωπα. Καλά να κάνετε να το νομίσετε. Τα περιγράφει. Απλώς δεν μπορώ να σας πω ποια περιγράφει. Εσείς θα καταλάβετε καλύτερα από μένα. Θα έχετε την ευκαιρία σίγουρα να ρωτήσετε πολλά πράγματα μετά το τέλος της μικρής μας παρουσίασης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους καλούς φίλους προσκεκλημένους. Να ξεκινήσω καταρχήν από την Τούλα Τικεκάτου, η οποία Τούλα έχει να πει και εκείνη την δική της ιστορία. Γιατί διάβασα το βιβλίο. Δεν θα σας πω το προσωπικό σχόλιο της Τουλάς, θα το μοιραστεί μάλλον εκείνη μαζί σας. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Νομίζω ότι
της, από εκεί που έκανε ο Σταύρος, μας βάζει στο κλίμα, γιατί πάνω κάτω η κείμενη θέση είναι αυτή ακριβώς που περιέγραψε και την αδενιζόμαστε από τον τίτλο της Θεσσαλίας, ότι ο δύσκολος δρόμος τελικά δεν είναι το να πετύχεις. Ο δύσκολος δρόμος είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να μάθεις μέχρι που μπορεί να φτάσεις. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι κατάλαβα, γιατί θα σας μεταφέρω αυτά που μου κάνανε εμένα εντύπωση σε αυτό το βιβλίο. Καταρχάς, ένα βιβλίο πρέπει να σας πω έτσι για το χρηστικό και το πρακτικό του πράγματος, που διαβάζεται αρκετά ευχάριστα, διαβάζεται γρήγορα, είναι βιβλίο που δεν το παρατάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει η επιτυχία ενός βιβλίου. Να το ξεκινάς και να μην το αφήνεις στη μέση και να μην το αφήνεις κυρίως από τις πρώτες σελίδες. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό. Το βιβλίο λοιπόν της Ζένας Κουτσελίνη διαβάζεται και διαβάζεται με μια, θα λέγαμε, ανάσα, γιατί έχει suspense, έχει πλοκή, δημιουργεί έτσι ένα κλίμα που θέλει να πας παρακάτω και αυτό νομίζω ότι είναι βασικό στοιχείο της επιτυχίας. Λοιπόν, η Ευελίνα Βαγγελίτσα είναι ένα παιδί μεταβαμένο στην επαρχία. Έχει όλα τα βιώματα ενός παιδιού με όνειρα, επιθυμίες, στόχους. Είναι όμως και ένα παιδί που οι εικόνες της τηλεόρασης αποτυπώνονται βαθιά μέσα του. Δημιουργεί το δικό του μύθο. Αρχίζει να καλλιεργεί τη φαντασία του. Και ξέρουμε όλοι ότι τα κορίτσια ίσως έχουν πολύ μεγαλύτερη φαντασία από τα αγόρια. Αυτό κάθε άλλο παρά αρνητικό είναι. Η αισιοδοξία, η στόχη και η δουλειά για την επίτευξή του είναι βασικά στοιχεία για να πετύχει ένας νέος άνθρωπος στη ζωή του. Η Ευελίνα Βαγγελίτσα εντυπωσιάζεται από τη λάμψη των στάρ της τηλεόρασης, γιατί θέλει να γίνει και αυτή μία στάρ. Το μυαλό της κατακλείζει από αυτή τη σκέψη, η οποία της γίνεται τελικά έμονη ιδέα. Ό,τι κάνει, ό,τι φαντάζεται, κινείται γύρω από την επιτυχία αυτού του στόχου. Όσο όμως διαπιστώνει από τις πρώτες της δειλές απόκριες να βρει δουλειά στην τηλεόραση ότι δεν τα καταφέρνει, μπαίνει στη λογική ότι ο σκοπός τελικά γιάζει τα μέσα. Επιστρατεύει τη γυναικεία της πονηριά, το όπλο του κορμιού της και την τσαχπινιά της. Με αυτά τα στοιχεία επιχειρεί να πετύχει στη ζωή της. Την ίδια στιγμή που η ίδια νομίζει ότι ξεκινάει να ζει την επιτυχία και τη μέθη που φέρνει αυτή η επιτυχία, την ίδια στιγμή όμως ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση πριν καν το καταλάβει. Πηγαίνει στην Αθήνα, θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό της. Η εφαρμογή του έχει κόπο, πόνο, πίκρα, αλλά και επιτυχία. Μια επιτυχία όμως που θα κρατήσει λίγο. Αυτό δεν το έχει υπολογίσει η ίδια. Πιστεί λοιπόν στο σχέδιό της, δεν υπολογίζει ζωές, ψυχή, συναισθήματα. Το σχέδιο πρέπει να πετύχει, πάση θυσία. Τα πάντα στον βωμό της επίτευξης του στόχου. Σε αυτό το παιχνίδι όμως παρασύρεται και η ίδια. Χάνει την ψυχή της, το συναίσθημά της. Φυσικά γνωρίζει τη λάμψη των στάρς και γεύεται αυτή την πολυτέλεια. Όσο πιο διάσημη γίνεται, τόσο χάνει όμως τη ζωή της. Γι' αυτό γιατί απλά η επιτυχία της βασίστηκε σε δολοφονίες, ίδρυκες και ψέματα. Η ηρωίδα λοιπόν της Ζήνας Μιτσελίνη επέλεξε τον πιο δύσκολο δρόμο, όχι για την επιτυχία αλλά για την αυτογνωσία. Μέχρι να καταλάβει ποια τελικά είναι, τι ήθελε και πώς αυτό που νόμιζε ότι ήθελε την ικανοποιούσε και ήταν σταθερή αξία στη ζωή της, πέρασε στον εύκολο δρόμο της λάμψης και στον δύσκολο δρόμο της αυτογνωσίας. Πέρασε πολύ καιρό να το καταλάβει και να στρίψει το μονοπάτι που θα την οδηγούσε στην αληθινή ζωή. Τελικά η Ευελίνα πλήρωσε ακριβά το τίμημα αυτή τη σύντομη ευτυχία και λάμψη. Η Ζήνα Κουτσελίνη επιχειρεί να μας βάλει στον κόσμο της τηλεόρασης πίσω από τις κάμερες. Να δούμε αυτό που λέμε όλοι μας από την κλειδαρότυπα. Η αίσθηση που σου δίνει το βιβλίο είναι ότι πρόκειται για μια ιστορία από τις πολλές που έγραψε η ζωή όταν η τηλεόραση ήταν στο αποκορύφωμά της. Όταν ήταν το όνειρο εκατοντάδων κοριτσιών που έβλεπαν μια προσωπική δουλειά. Και βέβαια τη δουλειά αυτή δεν τη βλέπαν μόνο βιοποριστικά, αλλά τη βλέπαν να έχει και δόξα, να έχει ένα φωτοστέφανο και αυτό ήταν που νομίζω ότι εντυπωσίαζε όλα τα κορίτσια. Η συγγραφέας υποστηρίζει σε συνεντεύξεις της ότι η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή. Η ίδια γνωρίζει και το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Οι υπόλοιποι ενδεχομένως προσπαθούμε να εικάσουμε και να το φανταστούμε. Την έχουμε την περιέργεια, έτσι, κακά τα ψέματα. Πάντως, σημασία δεν έχει ένα ονοματικό όνομα. Σημασία έχει ότι όποιος προσπαθεί να ανέβει, να διακριθεί και να φωτιστεί από το φως αυτής της τεχνικής λάμψης, χωρίς αξίες, ηθική και πραγματική δουλειά, στο τέλος νομίζω ότι τυφλώνεται. Και η ιστορία το αποδεικνύει περίπτερα με αυτό. Οι τηλεθεατές ελληνικής τηλεόρασης, μετά από αρκετά χρόνια, έχουν απομυθοποιήσει πια τους στάρς, αυτό το πιστεύω, φαντάζομαι ότι και περισσότεροι κάπως δεν το βλέπετε.
Η οικονομική κρίση ήρθε να γκρεμίσει από το θρόνο τους και αυτούς που πίστευαν ότι το δικό τους θέμα και εξουσία δεν θα πέσει ποτέ. Το ερώτημα ίσως που γεννάται τώρα είναι αν στην εποχή της κρίσης υπάρχουν περισσότερες Ευελήνες ή Βαγγελίτσες. Σε αυτό θα ήθελα να μου απαντήσετε πολύ σήμερα. Στην εποχή που όλα αλλάζουν, πρέπει να υπάρχει θέση για έντεργα και δωροπλοκία. Και νομίζω ότι και εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η αξιοκρατία, η ικανότητα. Νομίζω ότι αρχίζει να λέει πια πολλά για πολύ περισσότερους ανθρώπους. Η κρίση θα να δώσει τέλος στις Ευελήνες Βαγγελίτσες. Αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση. Πιστεύω ότι το μέλλον θα δείξει. Η συγγραφέα μας μεταφέρει στα παρασκήνια της τηλεόρασης και των εκπομπών ποικίλης ύλης με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα. Εγώ θέλω να ανατρέψω λίγο το σενάριο. Ανατρέποντας λοιπόν το σενάριο στην ιστορία, θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί και ένας άντρας με την ίδια επιτυχία. Χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τα ίδια όπλα. Τη γοητεία του, το κορμί του επίσης, αν η εξουσία ήταν στα χέρια γυναικών. Η πράξη έχει αποδείξει πως η ελληνική, ιδιαίτερα η ιδιωτική τηλεόραση, έχει πολλές γυναίκες στο τιμόνι. Άρα νομίζω ότι και ένα σενάριο με πρωταγωνιστή έναν άντρα, ίσως να μας έδινε και άλλα στοιχεία. Σωστά, σωστά. Άλλωστε, με επιτρέπεις, σε μια τέτοια θέση για πολλά χρόνια ή πολλές φορές έχει τέτοια θέση η Ζήνα. Για 10 χρόνια. Ναι, για 10 χρόνια. 10 χρόνια. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να αλλάξει η ρόλη. Ακριβώς θα μπορούσε και αυτή να έχει βιώσει μια ιστορία με πρωταγωνιστή να αναδείξει. Σωστά. Έχει μυστήριο το πράγμα.